Καλημέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Το σημερινό θα είναι ουσιαστικά η συνέχεια του προηγούμενου που κάναμε σχετικά με τις αληφές επιδιόρθωσης για γρατσουνιές. Καθώς βρήκα την παλαιότερη αληφή που είχα μείνει ικανοποιημένος, όπως αναφέρω και στο βίντεο, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Και θα ήθελα να πειραματιστώ και να δοκιμάσουμε αν είναι όντως καλύτερη, αν υπάρξει δηλαδή κάποια βελτίωση στις γρατσουνιές που τοποθετήσαμε πριν από μερικές μέρες την προηγούμενη αληφή. Καθώς επίσης έχω φέρει μαζί μου και ένα liquid car wash, υγρό κερί, με κερί καρνάουμπα, το οποίο έτυχε να το βρω φθηνά κάποτε στο Lidl και το αγόρασα. Είναι μια καλή ευκαιρία να το δοκιμάσουμε και αυτό, να δούμε αν προσφέρει γυαλάδα, αλλά και γενικότερα αν παρατηρήσουμε κάποιο αποτέλεσμα από την εφαρμογή του στο χρώμα της μοτοσυκλέτας μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αλλά η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι πως είναι εντελώς διαφορετική η σύστασή της από την προηγούμενη. Όπως βλέπουμε, αυτή εδώ πέρα έχει παγώσει κιόλας, σαν πυλός είναι, σαν πυλός. Να το δούμε αν δουλεύει. Κάνει και κρύο, παιδιά, η αλήφη πρέπει να έχει ξεραθεί κιόλας. Θα το ξανακάνουμε ακόμα ένα χέρι όμως. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι η γρατσουνιά, εξακολουθεί να υπάρχει. Πραγματικά σαν σκουλίκι, σαν φιδάκι μικρό. Για να δούμε, θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα καλύτερο. Και θα το δοκιμάσουμε και στις πιο έντονες γρατσουνιές, όπως κάναμε και στο προηγούμενο βίντεο, να δούμε πως εκεί πέρα υπάρξει αποτέλεσμα. Πάμε να το δούμε και εδώ. Βέβαια τώρα και στις συγκεκριμένες έχει φύγει και το χρώμα, δηλαδή είναι βαθιές γρατζουνιές, οπότε δεν γίνεται να έχουμε και υψηλές απαιτήσεις. Ωραία, και πάμε να το αφαιρέσουμε τώρα, να δούμε τι αποτέλεσμα υπάρχει. Όπως βλέπουμε, φίλοι μου, εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και με αυτήν. Και πάμε και σε αυτό εδώ το σημείο. Ήταν ένα πείραμα ουσιαστικά αυτό, το οποίο θα το έκανα ούτως ή άλλως, να δω αν υπάρχουν κάποιες διαφορές, και με την ευκαιρία λέω να κάνω και ένα βίντεο να μου κάνει λίγο πιο δύσκολη και τη ζωή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Λοιπόν, και εδώ πέρα όπως βλέπουμε εξακολουθούν να υπάρχουν. Ωραία, εντάξει, το κάνουμε και αυτό, να μας φύγει έτσι η απορία. Και τώρα θα δοκιμάσουμε με το υγρό κερί να το εφαρμόσουμε πάνω, να δούμε αν θα μας προσφέρει κάτι, κάποια γυαλάδα ή αν υπάρχει ακόμα και κάποιο θετικό αποτέλεσμα στις γρατσουνιές. Και αυτό η ίδια διαδικασία, εννοείται πως το χρώμα πρέπει να είναι καθαρό και πλυμμένο. Εντάξει, βέβαια το συγκεκριμένο δεν είναι και κανένα super wow κερί. Φθηνό πολύ ήταν, γι' αυτό το πήρα, έτσι για την πλάκα να κάνω το πείραμα και το βγάζω και βίντεο με την ευκαιρία, έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Προσέχουμε όταν τρίβουμε να μην βρει ετικέτα από την πετσέτα. Καλό είναι να τις κόβουμε για αυτό το λόγο, γιατί μπορούν να χαράξουν πολύ εύκολα την βαφή. Ωραία, εφαρμόσαμε και το υγρό κερί για την φοβερή γυαλάδα και σε λίγο θα τα αφαιρέσουμε να δούμε αν όντως θα προσφέρει αυτή την γυαλάδα. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπω έγινε καλή δουλειά. Αστειεύομαι. Εννοείται πως γυάλισε όσο ήταν να γυαλίσει. Δεν βλέπω κάποιο
ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Συγκριτικά με όταν είναι πλημμένο δηλαδή το μηχανάκι, δεν έχει δηλαδή κάποια τεράστια διαφορά. Πάμε και εδώ πέρα. Δείτε το κι εσείς. Πάντως έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα σαν να μειώθηκε λίγο, με την έννοια του ότι πριν οι γρασουνιές ήταν πιο άσπρες, δηλαδή είχε φύγει εντελώς το χρώμα, τώρα έγιναν λίγο πιο γκρι, να το πω, ελαττώθηκαν κάπως. Είναι σχετικά βαθιές, αλλά και πάλι δεν είναι δηλαδή κάποια πολύ έντονη στυλ χαρακτήρα, ας πούμε, μεγάλη γρατσουνιά βαθιά, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το κράνος που το στηρίζω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, φίλοι μου, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά έγινε περισσότερο για πειραματικούς σκοπούς, να δω μήπως υπάρξει κάποια έντονη διαφορά, ας το πούμε. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις εννοείται πως εκτός από τα προϊόντα παίζει ρόλο και ο τρόπος που το εφαρμόζεις και φυσικά το άτομο, η τεχνική του, η εμπειρία του κτλ. Καθώς επίσης και τα πανάκια, το πόσο μαλακά ή όχι είναι. Πράγματα τα οποία ναι, μπορούν να κάνουν διαφορά, αλλά το θέμα είναι υπάρχει και μια ευκολία χρήσης και λειτουργικότητας για τον καθημερινό άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει γνώσεις detailing. Που εννοείται πως άμα θέλει κάποιος καλύτερα αποτελέσματα θα το πάει σε κάποιο detailing center για εκτενέστερη επαναφορά, φροντίδα αλλά και περιποίηση του χρώματος. Παρεπτόντως υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο θέλω να δοκιμάσω, αλλά θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Το μηχανάκι εννοείται θέλω να το ξαναπλύνω για να μην υπάρξει μπέρδεμα όλων των προϊόντων στις επιμέρους περιοχές. Θέλω να πειραματιστώ και μοδοντόκρεμα. Και στις ίδιες γρασουνιές, αλλά θα βρούμε και μερικές καινούργιες για να μην υπάρξει επίρρεια του ενός. Προϊόντος με το άλλο, να δούμε αν όντως λειτουργεί η οδοντόκρεμα, διότι έχω δει αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο τα οποία φαίνεται να δουλεύουν κάπως και είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε κάθε σπίτι και δεν χρειάζεται κάποια δαπάνη χρημάτων. Μπορεί δηλαδή ο καθένας να το κάνει. Οπότε θα δούμε αν υπάρχει αποτέλεσμα και από αυτό και αν αξίζει φυσικά να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία ή αν απλά είναι χαμένος χρόνος. Όμως σε αυτό το σημείο θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.